κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 22 Οκτωβρίου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκδήλωση υπέρ της ειρήνης πραγματοποίησε η κοινότητα Αρμενίων Κομωτινής το απόγευμα της 4ης 21 Οκτωβρίου στο Ηρώο της πόλης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα χοροδιακά τμήματα του Συλλόγου Ευρυτών, του Συλλόγου Πατεράδων Ξυλαγανής και της Αρμενικής Κοινότητας. Παράλληλα, τοπικοί φορείς, αρχές, σύλλογοι αλλά και απλοί πολίτες παρευρέθηκαν στην εκδήλωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους. Με καλλιτεχνικό τρόπο επέλεξαν για μία ακόμη φορά να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και τη διαμαρτυρία τους για τον πόλεμο που διεξάγεται στην Αρμενία, η κοινότητα Αρμενίων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι χοροδίες του Συλλόγου Ευρυτών, του Συλλόγου Παντεράδων Ξυλαγανής και της Αρμένικης Εκκλησίας Κομωτινής. Ενώ τοπικοί φορείς και σύλλογοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους Αρμένιους. Διαδηλώνουμε και εκδηλώνουμε με καλλιτεχνικό τρόπο υπέρ του αρμενικού έθνους που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για να μείνει ζωντανός στα πετρογονικά του εδάφη και αυτό που μένει πλέον να ζητήσουμε από τη διεθνή κοινότητα, όπως αποδεικνύεται τις τελευταίες μέρες, είναι ένας και μοναδικός δρόμος, η αναγνώριση του Αρτσάχ σαν αυτόνομη δημοκρατία. Με την ενημέρωσή σας και έχουμε συνδεθεί μέσω Skype αμέσως τώρα με τον Δήμαρχο Μαρονίου Σαπών, κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλε, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Βλέπουμε τα κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην δική μας περιοχή, με μικρά βέβαια βήματα να αυξάνονται, ελεγχόμενα βέβαια, και στον Δήμο Μαρονία Σαπών πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες ενέργειες ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η πρόληψη ενάντια στην πανδημία αυτή και σε συνεργασία βέβαια με άλλους υγειονομικείς φορείς. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι ενέργειες οι οποίες γίνονται από τον Δήμο για την προστασία των πολιτών από τον COVID-19. Κοιτάξτε, καταρχήν μπορώ να σας πω ότι οι ενέργειες έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Βέβαια, κορυφαίο σημείο αυτών των ενεργειών είναι η παρεμβάση μας σε όλα τα σχολεία με το άνοιγμα των σχολείων αρχές Σεπτέμβρη, οι συχνές απολυμάνσεις, η πρόσληψη γιατρού για τον COVID. Ο Δήμος προσέλαβε ιδιώτη γιατρό, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με τον κορονοϊό και εγκρομοδοτεί, συμβουλεύει και βοηθάει όσο μπορεί. Και ενεργοποιώντας όλο το μηχανισμό, είτε τεχνικούς ασφαλείας, είτε γιατρούς εργασίας, είτε προσωπικό, είτε εξωτερικούς συνεργάτες, για να προλάβουμε όλα αυτά. Προσφάτως υπήρξε μια πρωτοπόρα συνεργασία, η οποία από εβδομάδα μάλλον θα τεθεί σε εφαρμογή, και είναι η συνεργασία μας με την 4η ΔΥΠΕ και με το Νοσοκομείο Κομωτινής και με το Κέντρο Υγείας, όπου αυτοί οι υγειονομικοί φορείς έχουν πάρει την πρωτοβουλία με τη δική μας συνεργασία και στήριξη να γίνονται να λαμβάνονται κάποια δείγματα για τεστ κορονοϊού. Αυτά μετά να μεταφέρονται στην Κομωτινή και εκεί να γίνονται οι αναλύσεις τους και οι επεξεργασίες τους. Βέβαια, αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνει όλο τον πληθυσμό. Θα γίνεται στο Κέντρο Υγείας Σαπών. Θα συμπεριλαμβάνει μόνο ύποπτα κρούσματα συγγενείς κρουσμάτων, ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό ή ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι,
με υποκείμενα νοσήματα και όλα αυτά. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία που θα ξεκουράσει λίγο το ταλαιπωρημένο κομμάτι αυτού του νομού, γιατί έχουμε μάθει μέχρι τώρα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες στις επαρχίες μας με τα κινούμενα, αλλά πολύ περισσότερο θα δώσει και μια υγειονομική έμφαση για την προστασία φυσικά του πολίτη με αυτήν την συνεργασία Τετάρτης Δήπερ Νοσοκομείου, Κέντρο Υγείας και Δήμου Μαρονίας από. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τους συλλόγους οι οποίοι κάνουν χρήση των δημοτικών κτίριων και εγκαταστάσεων, λίγο να ευστήσουμε την προσοχή ώστε να πραγματοποιείται η ορθή τήρηση των μέτρων προστασίας. Εκεί είμαστε πολύ αυστηροί. Ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έχει εκδώσει δύο σχετικές αποφάσεις με τις οποίες φυστά την προσοχή όλων των συλλόγων να τηρούν τα μέτρα, ειδικά αυτών των συλλόγων που χρησιμοποιούν δημοτικά κτίρια, και για να πούμε την αλήθεια, το 90% των συλλόγων στο Δήμο Μαρονίας Απών χρησιμοποιεί δημοτικά κτίρια, είτε πρώην σχολεία, είτε πολυκέντρα, είτε πολιτιστικά κέντρα και τα γυμναστήρια. Οπότε είμαστε λίγο προσεκτικοί στα γυμναστήρια. Δεν τα δώσαμε ακόμη σε ευρεία λειτουργία, παρότι έχουν γίνει πολλές απολυμάνσεις, συντηρηθήκαν, ανανεωθήκαν τα αποδυτήριά τους, οι χώροι υγιεινής κτλ. Παρ' όλα αυτά, λόγω της πανδημίας και αυτής της έξαρσης που παρουσιάζεται, εκεί δεν έχουμε ανοίξει εντελώς τις πόρτες. Άρα λοιπόν σε όλους τους συλλόγους κάνουμε έκκληση, τους ενημερώνουμε και τους παρακαλούμε να τηρούν τα μέτρα και καμιά φορά να σταθερούν και λίγο έτσι παραπάνω, γιατί να μην είμαστε και πολύ ανοιχτοί, δεν θα χάσουμε και τίποτα αν στερηθούμε είτε ένα πρόγραμμα είτε μία δράση. Καλύτερα να περάσει και αυτός ο χειμώνας χωρίς κρούσματα, χωρίς φαινόμενα δυσάρεστα για την περιοχή μας, και του χρόνου πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για να ξανοιχτούμε όλοι μας και να ανακτήσουμε και αυτόν τον χαμένο χρόνο στον πολιτισμό που έχουμε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Χαριτόπουλη, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Μαρονίας Απών και την στήριξη σε ομάδες και συλλογικότητες. Καταρχήν, το κοινωνικό πρόσωπο αυτές τις μέρες που συζητάμε φαίνεται με την τόσο οργανωμένη, τόσο τακτική και τόσο σοβαρά, θα έλεγα, δομημένη διανομή των τροφίμων προς τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με βάση τους δικαιούχους που το Υπουργείο προκαθορίζει. Και το Κέντρο Κοινότητας και το Βοήθεια στο Σπίτι και όλοι οι φορείς του Δήμου, οι κοινωνικοί φορείς, μέχρι ακόμα και οι φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους στο Δήμο, ασχολούνται με αυτόν τον τομέα και με τις διανομές και με τις άλλες κοινωνικές πρωτοβουλίες όπως το κοινωνικό φροντιστήριο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει με τους συμπολίτες μας. Προσφάτως όμως δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, μία αιμοδοσία στις άπρες από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και δύο παρουσίες, παρεμβάσεις του Συλλόγου Δύναμη Ψυχής στην Ξυλαγανή και πάλι στις άπρες μας κάνουν ακόμα πιο έτσι, δυνατούς και εμάς, και μας κάνουν να αισθανθούμε την υποχρέωση να είμαστε κοντά στον συνάνθρωπο με κάθε τρόπο, είτε δίνοντας αίμα, είτε στηρίζοντας αυτές τις πρωτοβουλίες, είτε στηρίζοντας τις δράσεις αυτών των συλλόγων. Και αυτό κάναμε και αυτό θα κάνουμε φυσικά και στο μέλλον και ως Δήμος αλλά και ως μονάδες υπηρετούντες αυτών των Δήμων. Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα έργα αγροτικής οδοποιίας, τα οποία πραγματοποιούνται σε οικισμούς του Δήμου Μαρονίας Απών. Όπως σας έχω πει και σε παλαιότερες συνεντεύξεις, εκείνο που κατορθώσαμε ως Δημοτική Αρχή ήταν να επανακινήσουμε και τα μηχανήματα του Δήμου, τα οποία για πολλά χρόνια βρισκόταν στα συνεργεία και σε αδράνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μας επιτρέπεται και όσο καιρός το επιτρέπει να λειτουργούμε δύο συνεργεία, το ένα στη Δημοτική Ενότητα Μαρόνιας και το άλλο στη Δημοτική Ενότητα Σαπών, για να υλοποιούμε έργα αγροτικής οδοποίειας. Αυτή την περίοδο στην Δημοτική Ενότητα Σαπών, στο Αρσάκιο, σε λίγες μέρες στην Αϊτοκορυφή, πριν λίγες μέρες στις Άφες και σε συνέχεια στον Αϊτόλοφο, στο Λοφάριο, στην Αρίσβη, στα Άμφια, στο Πρωτάτο, θα είναι τα γκρέιντερ και θα προσπαθούν να κάνουν προσβασιμότερους τους δρόμους για τους αγρότες που τόσο ανάγκη το έχουν. Το ίδιο και στη Δημοτική Ενότητα Μαρόνιας, αφού δουλέψανε επί πολλές μέρες και κάναν πολλά χιλιόμετρα στην Ξυλαγανή, στην Εργάνη, στη Νέα Πέτρα, στην Πελαγία, τώρα έχουν τελειώσει και στα Μύρανα, δουλεύουν στην Βένα,
θα συνεχίσουν στη Σαλμόνη, θα πάνε στην Στρίμη, Διόνη και θα οδεύσουν προς Κροβίλη, παλιά Κροβίλη και ασκητές. Νομίζω ότι είναι και ένας σοβαρός προγραμματισμός και πολύ ρεαλιστικός, αλλά και κάνουμε το πάνω να είναι εφαρμόσιμος σε πολύ τακτική βάση, όσο μας το επιτρέπει ο καιρός και φυσικά και η αξιοπιστία των μηχανημάτων, γιατί και αυτά είναι παλιά, και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συμπολίτες μας αγρότες που τόσο πλήττονται και στον τομέα της οικονομίας αλλά και στον τομέα με τα νέα με τον κορονοϊό και τα μέτρα κατά της, για την πανδημία και στον τομέα αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, κλείνοντας, να ενημερώσουμε και τους ενδιαφερομένους τηλεθεατές μας όσον αφορά για την λειτουργία των δημοτικών σφαγείων σαπών εν ώψη και της αργίας της 28 Οκτωβρίου για το ωράριο λειτουργίας τους. Τα δημοτικά σφαγεία μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα που ήταν κλειστά, κατορθώσαμε και χάρη στην παρεμβάση των συνεργατών και της κοινοφελούς επιχειρήσεως και των υπολείπων συνεργατών να λειτουργήσουν. Σε τακτική βάση λειτουργούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Επειδή όμως αυτήν την Τετάρτη θα είναι η αργία της 28ης, ενημερώνει η αρμόδια υπηρεσία της κοινοφελούς επιχείρησης και ο πρόεδρος όλους τους συμπολίτες που συναλλάσσονται, κτηνοτρόφους, κρεοπόλες, εμπόρους, ακόμα και καταναλωτές, ότι τα σφαγεία αυτή τη βδομάδα θα είναι ανοιχτά τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω της αργίας της Τετάρτης. Νομίζω ότι θα εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας, θα εξυπηρετηθούν τα καταστήματα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, δουλεύουν τα σφαγεία σε πολύ καλή βάση, με πολύ καλούς ρυθμούς και πιστεύω ότι κατορθώσαμε να δώσουμε μια νέα πνοή στην τοπική αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, αλλά και στον επαγγελματικό κόσμο, ειδικά των κρεοπολών, με τη λειτουργία αυτού του θεσμού των δημοτικών σφαγείων σαπών. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποσυμφόρηση κατά την διανομή των δικαιούχων του ΤΕΒΑ, σε αυτή τη διανομή η οποία ξεκίνησε την 3η 20 Οκτωβρίου, δημιουργήθηκαν 3 κέντρα διανομής ώστε να μην σημειώνεται συνωστισμός, όπως δήλωσε στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων του Δήμου Κομοτηνής Ιωάννης Μουρτίδης, ο οποίος μίλησε για την διανομή αυτή που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 1.400 δικαιούχοι του ΤΕΒΑ πέρασαν ήδη από τη διανομή επιστητιστικής βοήθειας του ΤΕΒΑ του Δήμου Κομοτηνής. Με 3 σημεία διανομής αυτή τη φορά για να αποφεύγεται ο συνωστισμός, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων του Δήμου Κομοτηνής, Ιωάννης Μουρτίδης, που αναφέρθηκε αφενός και στο νέο χώρο που αναζητούν, αλλά και σε τι περιλαμβάνει το πακέτο της διανομής. Έχει ξεκινήσει την Τρίτη, σήμερα δηλαδή είναι η Τρίτη μέρα. Η διανομή συνεχίζεται μέχρι τις 2.30 η ώρα το μεσημέρι. Η συμμετοχή των δικαιούχων έχει φτάσει γύρω στα 1.400 άτομα, πιστεύουμε να πλησιάσουμε τα 2.000. Από την πλευρά μας, όπως κάθε φορά, προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, να μην υπάρχει συνωστισμός, να εξυπηρετούνται οι δημότες σύμφωνα με τις νέες οδηγίες λόγω του ιού. Από εκεί και πέρα εμείς ως υπηρεσία λαμβάνουμε όλα τα μέτρα μας και αυτή τη στιγμή, όπως θα δείτε και εσείς, δεν υπάρχει συνωστισμός και η ροή της διανομής έχει ξεκινήσει και θα τελειώσει πολύ καλά. Έχουν γίνει και 3 σημεία διανομής μάλλον για να μην συνωστίζονται. Αυτό ακριβώς έτσι είναι. Αυτό από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τη διεύθυνση της αντιδημαρχίας αυτής, είδα ότι εκεί που πονούσε ήταν ότι υπήρχε πολλοί κόσμοι στην ουρά. Προσπαθήσαμε, οργανώσαμε μία προσπάθεια που κάναμε, ήταν να βάλουμε δεύτερη διανομή. Είδαμε ότι εκεί πάλι το πρόβλημα υπήρχε και έτσι με το τρίτο σημείο που έχουμε κάνει όλα κυλούν ομαλά και από την πλευρά του προσωπικού και από τους δημότες δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια και πιστεύω ότι να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό που μέλη τώρα να γίνει είναι από την αρχή την οποία θέλαμε στο ξεκίνημα να βρεθεί κάποιος συγκεκριμένος χώρος, να υπάρχει μεγαλύτερος χώρος και να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός και από τους προμηθευτές αλλά και από τον κόσμο. Να πούμε λίγο τι δίνεται στους δικαιούχους σήμερα. Το πακέτο της διανομής είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι
Μέλημά μας είναι μέχρι τέλος του έτους να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια, έτσι να τροφοδοτήσουμε τους δικαιούχους που δικαιούνται το ΤΕΒΑ με άλλες 3 ή 4 ακόμα διανομές. Τα προϊόντα τα οποία γίνεται η διανομή είναι το κρέας, μοσχάρι χοιρινό, κασέρι, φέτα τυρί, λάδι και όλα τα πρώτα είδη ανάγκης που χρειάζεται ένα σπίτι. Από τα ζυμαρικά και όλα τα υπόλοιπα. Και πάμε στον τομέα της εκπαίδευσης και έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαντίκο, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Μπαντίκο, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνο. Αυξανόμενη μεν, αλλά ελεγχόμενη δε η τάση των κρουσμάτων των COVID-19 και στην δική μας περιφέρεια και στην δική μας περιοχή αναλυτικότερα. Είδαμε κάποια κρούσματα τις προηγούμενες ημέρες σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ του νομού μας. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε περαιτέρω για την κατάσταση στην οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όπως είπατε και εσείς, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, 1,5 για να πω έτσι ακριβέστερα, παρατηρούμε μία σταδιακή ύπαρξη αυξητική κρουσμάτων. Σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, δηλαδή θέλω να πω ότι το ποσοστό των θετικών ή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές είναι το ίδιο, περίπου 50-50, με αποτέλεσμα να εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα και στη συνεργασία με τις διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας των Περιφερειακών Ενωτήτων και του Γενικού Διευθυντή επίσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας μας, της Ανατολικής Μακεδονίας Τρέξ, να προχωρούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας και κοινοποιούνται σε αυτούς, διερευνούν και εισηγούνται το τι θα πράξουμε. Nice. Έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα αυτών την απόφαση που βγαίνει από τον εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευση, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας, όπου υπάρχουν τα κρούσματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο συνολικός αριθμός τμήματων που έχουμε μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας είναι 13 τμήματα που έχουν κλείσει και μία σχολική μονάδα, τώρα δύο μάλλον από το ειδικό σχολείο και το ειδικό νηπιαγωγείο λόγω εκπαιδευτικού που δίδασκε για στα δύο. Και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται, όπως ενέφερε, και το μειονοτικό του ΜΑΣ, θυμάστε όμως, που πια έχει περάσει η προθεσμία καραντίνας και είναι ήδη δηλαδή στην λειτουργία του τμήμα. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν έπαμε στα 13 τμήματα που είναι σε αναστολή και άλλα τελειώνουν, κοντεύουν, άλλα συνεχίζουν. Μάλιστα. Όσον αφορά τα δύο τελευταία κρούσματα που είχαμε στο πρώτο Γενικό Λύκειο και στο τρίτο Γυμνάσιο Κομωτινής, να αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα και για τις τάξεις οι οποίες δεν θα λειτουργήσουν. Ναι, να πούμε ότι στο τρίτο Γυμνάσιο έχουμε ένα τμήμα, το Α3, όπου ο μαθητής κρίθηκε έτσι επιβεβαιωμένο κρούσμα θετικό σε κορονοϊό. Τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα λοιπόν και αποφασίστηκε η αναστολή αυτού του τμήματος έτσι από σήμερα και για 14 ημέρες. Το πρώτο γελ, Κομωτινής, έχουμε εκπαιδευτικό, ο οποίος δίδασκε στη Β' τάξη. Και βέβαια υπάρχει η εισήγηση και η απόφαση αναστολής του τμήματος αυτού, της Β' τάξης δηλαδή, ολόκληρης της Β' τάξης. Λόγω όμως ότι εκπαιδευτικοί, ξέρετε, στη δευτεροβάθμια με τα μαθήματα εμπλέκονταν εκπαιδευτικοί ως στενές επαφές και σε άλλα τμήματα. 13 εκπαιδευτικοί που ήταν στενή επαφή στους χρόνους που προβλέπετε τέθηκαν και αυτοί σε καραντίνα. Άρα οι υπόλοιπες τάξεις, η πρώτη και η τρίτη, θα λειτουργήσει. Η Β' θα είναι σε αναστολή. Να πω ότι για όλες τις περιπτώσεις έχουμε εξ αποστάσεως μαθήματα τα οποία θα τρέχουν από την επομένη, δηλαδή που έχουμε την απόφαση. Και επίσης στις ίδιες σχολικές μονάδες, εδώ επειδή είναι τρίτη τάξη τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώ δεν έχουμε άμεσα 13 εκπαιδευτικούς να αναπληρώσουμε νέους εκπαιδευτικούς τις δύο αυτές τάξεις του ΓΕΛ, παρόλα αυτά θα παρασχεθεί το έργο και κυρίως στην τρίτη τάξη αλλά και στην πρώτη τάξη του Λυκειού. Με εκπαιδευτικούς που θα συνεχιστεί το πρόγραμμα κανονικά, δηλαδή σαν να είναι στο σχολείο.
Μάλιστα. Τα τμήματα, η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως. Μέχρι πότε θα παραμείνουν κλειστά, κύριε Παντίκο, στα συγκεκριμένα? Ναι, τα συγκεκριμένα σχολεία μέχρι 1 Νοέμβρη, μετρώντας από σήμερα 2 Νοέμβρη. Έχουμε στο ενδιάμεσο βέβαια και με το Σαββατοκύριακο και την Εθνική Εορτή, παρόλο που δεν έχουμε παρελάσει παραμονή κτλ. Θα γίνουν όμως όλα αυτά που προβλέπονται. Ήρθαν και οι κύκλοι για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στο πώς θα γίνει έτσι, η εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Υπάρχει και αργία την επόμενη μέρα, δηλαδή που θα λειτουργούν αυθημερών 28. Κερδίζουμε κάποιο χρόνο. Εκείνο που πρέπει όλοι να κάνουμε και λέμε και είμαστε όλοι σε πλήρη εγρήγορση, σε αυξημένη εγρήγορση να πω, με τις καθημερινές τηλεφωνικές και τηλεδιασκέψεις με διευθυντές εκπαίδευσης και με το Υπουργείο, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα όποια φαινόμενα παρουσιάζονται σε συνεργασία και με τους Δήμους, όπως παράδειγμα στο Δήμο Κομοτηνής, αυτά οι δύο σχολικές μονάδες που έχουν το θέμα, ήδη από το Δήμο έχει προχωρήσει όπου χρειάζεται η απολύμανση και των χώρων, η καθαριότητα, η αυξημένη καθαριότητα. Και ευαισθούμε την προσοχή λοιπόν για να έχουμε καλύτερες συνθήκες ή μάλιστα να έχουμε περιορίσει όσο το δυνατόν τη διασπορά, αυστηροποιώντας τα μέτρα υγιεινής, μάσκες, καθαριότητα υγιεινή, τηρούμενο το μέτρο ότι προβλέπεται και άμεση αντιμετώπιση όποιου φαινομένου παρουσιαστεί. Προχωρούμε προς το χειμώνα, έτσι δεν κρυώνει ο καιρός, θα έχουμε και συνοδά χαρακτηριστικά πέρα από κορονοϊό ενώ, δηλαδή ότι από υγιεινής υποχειακές λοιμώξεις μπορεί να έχουμε ένα συνάχι, να έχουμε πυρετό, το οποίο να μην είναι COVID. Γι' αυτό και γνωρίζουν οι γονείς, έχουμε αναρτήσει και στις σχολικές μονάδες και έχουν λάβει, έχουν αναρτήσει δηλαδή στα site των σχολικών μονάδων και έχουν παραλάβει οι γονείς τι να προσέχουν. Θα πρέπει να έχουμε δύο σύνοδα χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, τουλάχιστον, δηλαδή πυρετό, με πήγα ή με διάρρεια, για να πούμε ότι ενδεχόμενο είναι τεστ. Άρα λαμβάνουμε τα μέτρα. Μένει ο μαθητής στο σπίτι με την επιμέλεια των γονέων του και μπορεί βέβαια με τον παιδίατρο στην συνεννόηση να κριθεί αν ενδεχόμενα πρέπει να πάει σε τεστ για να βεβαιωθούμε. Άμεσα ενημερώνει τη σχολική μονάδα γι' αυτό, προκειμένου να προβούμε και εμείς τα επόμενα μέτρα προφυλάζοντας τους υπόλοιπους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα τέλος πάντων. Μάλιστα. Ναι. Ναι, λέω ότι γίνονται οι προσπάθειες, δεν θα το αποφύγουμε. Λογικό είναι όταν στη χώρα βλέπουμε τέτοια αύξηση των κρουσμάτων λόγω της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού ενδεχόμενα που μετακινούνται σε άλλες περιοχές να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φορείς και ασυμπτωματικοί ενδεχόμενα. Γι' αυτό και η προφύλαξη και η δική μας μας βοηθάει στο να προφυλακτούμε εμείς και γύρω μας. Έτσι ακριβώς. Και πολύ μεγάλη προσοχή στα φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία τα παρατηρούμε σχεδόν σε καθημερινή βάση και στην πόλη μας, ειδικά από την νεότερη γενιά, λίγο να αφιστήσουμε την προσοχή και εκεί. Κύριε Παντίκο, να αλλάξουμε τώρα θέμα και να συζητήσουμε για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας εδώ στην Κομοτηνή, καθώς γνωρίζουμε ότι σήμερα βρισκόταν στην πόλη μας, στην συνάντηση την οποία πραγματοποιήσατε και ποια είναι τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στη συνάντηση αυτή. Να πούμε για να διευκρινίσουμε, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, γιατί έχουμε και Γενικό Γραμματέα Σπουδών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας κτλ. Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, λοιπόν, κ. Καλατζής, επισκέφτηκε σήμερα την περιοχή μας. Έχει συναντήσεις στο πρόγραμμά του και μία εξ αυτών ήταν και η σύσκεψη που κάναμε στα γραφεία εδώ της Περιφερειακής μας και με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Κατά την επίσκεψη αυτή και τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και βέβαια σχετικά με τις αρμοδιότητες που έχουμε τόσο εμείς όσο και ο κύριος Γενικός στο τμήμα που προϊστατεί του Υπουργείου Παιδείας. Συζητήσαμε λοιπόν για θέματα εκπαίδευσης μαθητών, μειονοτικής εκπαίδευσης για τα εκκλησιαστικά λύκεια που έχουμε στην περιοχή και πώς θα συμβάλλουμε όλοι στο να γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, ενημερώνοντάς τον για τα δεδομένα μας εδώ, για τις προτάσεις μας που μας δίθηκε πώς θα μπορούσε σε επιμέρους θέματα να έχουμε βελτίωση με κάποιες ενέργειες και αποφάσεις που πρέπει να παρθούν σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο. Μας ενημέρωσε και για τις θέσεις, την οπτική του Υπουργείου πάνω σε αυτά τα θέματα. Ήταν μια παραγωγική συνάντηση, η οποία διήρξε και ώρα, αναλύθηκαν όλα τα θέματα.
Και βέβαια είμαστε σε ευχάριστη θέση να λέμε ότι τέτοιες συναντήσεις προάγουν το έργο μας γενικότερα, ενώ του Υπουργείου Παιδείας και το δικό μας ως υφαγόμενος φορέας εκεί. Μάλιστα. Κύριε Μπαντίκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σάρωθρο απέκτησε πλέον η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Κομωτινής, που επιδιώκει μέσα από διάφορα προγράμματα να ενισχύσει και να αντικαταστήσει το στόλο της. Περισσότερες πληροφορίες για το μηχάνημα αυτό μας δίνει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κομωτινής, Ισμαήλ Λεβέδη. Ο Δήμος Κομωτινής, συνεχίζοντας την ανανέωση του στόλου των οχημάτων του, προμηθεύτηκε ένα καινούργιο αυτοκινούμενο αναρροφητικό Σάρωθρο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαριότητας του συνόλου της επικράτειας του Δήμου. Από τις 19 Οκτωβρίου, το νέο μηχάνημα με χωρητικότητα κάδους αρωμάτων από 5 έως 6 κυβικά μέτρα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Το Σάρωθρο εκτελεί εργασίες καθαρισμού από απόβλητα δημοτικών εκτάσεων και οδών εντός και εκτός των οικισμών στα διοικητικά όρια του Δήμου. Η προμήθεια του Σάρωθρου έγινε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη τόσο την αδυναμία των υπάρχοντων σαρώθρων να καλύψουν το σύνολο της έκτασης του Δήμου Κομωτινής, όσο και την κοστοβόρα επισκευή τους λόγω παλαιότητας, προχώρησε την αξιοποίηση ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κομωτινής, Ισμαήλ Λεβέν. Ο Δήμος Κομωτινής εδώ και χρόνια αγωνίζεται για να ανακοινήσει το στόλο του, όπως και το Σάρωθρο τώρα που ήρθε τελευταία, για καλύτερο καθαρισμό στα χράσπεδα, στα ρήθρα και αυτά. Και δεν πρέπει να χάσουμε τίποτα όσον αφορά τα προγράμματα και αυτά που βγαίνουν, ώστε να ανακαινήσουμε πλήρως το στόλο μας. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι και λόγω των συνθήκων της πανδημίας είναι πιο απαραίτητο για τους καθαρισμούς και να ανανεωθεί και να εξοπλιστεί, να επανδρωθεί καλύτερα ο στόλος. Ο καθαρισμός πάντα γίνεται και θα γίνεται με το καλύτερο τρόπο, γιατί η πανδημία, βλέπετε, θερίζει όλη την Ευρώπη. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τις άλλες χώρες και αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναπαυτούμε με αυτά που έχουμε, γι' αυτό κοιτάμε πάντα προς το καλύτερο. Να πούμε λίγο για τις λειτουργίες αυτού του οχήματος. Αυτό το όχημα καθαρίζει τα χράσπεδα, τα ρήθρα, εκεί πέρα που είναι τα σκουπίδια. Υπάρχει αναρρόφηση, υπάρχει το πιεστικό, είναι πολλαπλών χρήσεων, δεν είναι δηλαδή μόνο μία απλή σκούπα. Και αυτό το αποκτήσετε από ποιο πρόγραμμα? Αυτό είναι από το Φιλόδημο. Δικαίως αισθάνθηκαν οι φίλοι αδέσποτων Κομωτινής με την είδηση της μετατροπής πλέον σε κακούργημα της κακοποίησης των ζώων, όπως τόνισε το μέλος της ομάδας Μάκης Αλασίδης. Την απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει και η απέτηση του Αρείου Πάγου να πραγματοποιηθούν αυστηρότερες ποινές για όλους τους παραβάτες. Κακούργημα πλέον θα είναι η κακοποίηση των ζώων. Είναι μια απόφαση που συνάδει με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τόνισε το μέλος της ομάδας, φίλοι αδέσποτων Κομωτινής, Μάκης Αλασίδης, που αναφέρθηκε στην απόφαση του Αρείου Πάγου να είναι αυστηρότερες οι ποινές. Πώς σας βρίσκει η απόφαση το να γίνει κακούργημα πλέον η κακοποίηση των ζώων? Νομίζουμε είναι μια απόφαση η οποία συνάδει με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είναι μια απόφαση η οποία θα στενοχωρήσει τα μεσαιωνικά μυαλά που υπάρχουν στην Ελλάδα και εξαιτίας των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή πολλές κακοποιήσεις ζώων και μάλιστα άγριες κακοποιήσεις, οι οποίες είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Τα δικαιώματα των ζώων έχουν αναγνωριστεί πλέον από τους διεθνείς οργανισμούς, από τον ΟΗΕ. Θεωρούνται συναισθανόμενα πλάσματα, τα οποία όπως και εμείς χαίρονται, πονάνε, δυστυχούν. Και γι' αυτό είναι απαραίτητη η προστασία τους από την πολιτεία. Οπότε είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και περιμένουμε να πλέον αυτοί που κάνουν τις κακοποιήσεις να μπουν και φυλακοί. Γιατί ο νέος νόμος θα προβλέπει ότι μέχρι 1-5 χρόνια θα υπάρχει φυλακή για όσους κακοποιούν ζώα και φυσικά και το μεγάλο πρόστιμο των 30.000 ευρώ. Παράλληλα την ίδια απόφαση τη στηρίζει και ο Άριος Πάγος που ζητάει μεγαλύτερες ποινές. Ο Άριος Πάγος έβγαλε τώρα μια διάταξη η οποία λέει ότι συνιστά την προσοχή στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας κάθε φορά που επισημαίνεται κακοποίηση ζώων να υπάρχει αυτόφορο για τους δράστες, έτσι ώστε να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, να καταλάβουν όλοι ότι το θέμα είναι σοβαρό και δεν μπορεί ο καθένας να σκοτώνει και να κακοποιεί αδέσποτα ζώα, σκυλιά, γάτες κτλ.
Ερωτηθείς ο κύριος Αλασίδης για τον χώρο των γηπέδων τέννις που καθάρισε πρόσφατα η ομάδα και πάλι γέμισε με σκουπίδια, τόνισε ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή Κομωτινής να στοχεύσει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παράλληλα, βρισκόμαστε και στον χώρο εδώ στα γήπεδα του τέννις, ο οποίος καθαρίσατε πολύ πρόσφατα. Αλλά έχει επιστρέψει μάλλον. Τον καθαρίσαμε πολύ πρόσφατα το χώρο. Δυστυχώς βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν εδώ πέρα σκουπίδια. Υπάρχει ανάγκη να μπουν κάδι και να υπάρχει, βέβαια και από το παζάρι μάλλον υπάρχει εδώ πέρα λερώνει το χώρο, αλλά νομίζω ότι μεμονωμένα από πολλά άτομα δεν υπάρχει δυστυχώς περιβαλλοντική συνείδηση αυτή τη στιγμή στην πόλη. Θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να υπάρχει συνειδητοποίηση των ανθρώπων. Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων που έχει σταλεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την ΕΠΣΤΡΑΚΙ στα τοπικά σωματεία ζητά ο πρόεδρος της Δαμιανός Γαβριλίδης από τα σωματεία λόγω και των συνεχόμενων κρουσμάτων αλλά και του κρούσματος σε φοιτητή και αθλητή των ΣΕΦΑΜ. Παράλληλα, ο κ. Γαβριλίδης μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για την κλήρωση της β' φάσης του κυπέλου. Νέες οδηγίες στα τοπικά σωματεία έδωσε η ΕΠΣ Θράκης για τα υγειονομικά μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Δαμιανός Γαβριλίδης, που έθιστα την προσοχή στα σωματεία για την αποφυγή διασποράς του ιού. Ζητά να τηρούν πιστά τα μέτρα λόγω της γενικότερης κατάστασης στη χώρα, αλλά και λόγω ενός αθλητή και φοιτητή των ΣΕΦΑ που βρέθηκε θετικό στον ιό, ενώ αναμένεται και το αποτέλεσμα για έναν άλλον αθλητή. Λόγω του ότι αυτές τις μέρες όλοι λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τον COVID. Γι' αυτό και εμείς θεωρήσαμε σωστό να δώσουμε νέες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό και με τα κρούσματα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να εφαρμόζουν τις οδηγίες που τους δώσαμε, το πρωτόκολλο δηλαδή του υγειονομικού που έχει εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία και το ξέρουν λίγο πολύ όλοι. Δηλαδή να τηρούν πραγματικά αυτά που τους λέμε, θερμομέτρηση πριν τους αγώνες, να μην πλησιάζουν πολύ μέσα τουλάχιστον στον αγωνιστικό χώρο άτομα τα οποία δεν είναι γραμμένα στις καταστάσεις που έχουν ζητηθεί και δεν έχουν θερμομετρηθεί και να προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αποφύγουμε να έρθουμε σε επαφή με πολύ κόσμο, ούτως ώστε και να μην έχουμε και τα θέματα αυτά που έχουμε. Ήδη έχουμε μια αιστεία, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορεί να υποθεί, με τα τεφάρι της Κομωτινής. Και επειδή εμείς έχουμε και αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι σπουδάζουν, γι' αυτό πρέπει να έχουμε πιο πολύ, να είμαστε περισσότερο σε επιφυλακή. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε κάποια συμπτώματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί γιατί δεν έχουν γίνει τα τεστ. Τουλάχιστον για έναν ποδοσφαιριστή. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι αρνητικό. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή και αν χρειαστεί θα πιθανό θα αναβάλουμε και παιχνίδι που είναι ύποπτο για κρούσμα. Αυτό που θα ήθελα να πω ξανά και πάλι είναι τον κόσμο να προσέχει και να παρακολουθεί και να όσο το δυνατόν να είναι μέσα στις οδηγίες αυτές που τους δίνουμε, γιατί είναι για το καλό όλων μας. Και όπως είπα και η εποχή είναι δύσκολη και είναι αυτή τη στιγμή σε έξαρση νομίζω το όλο θέμα. Παράλληλα, ο κύριος Γαβριλίδης αναφέρθηκε και στην κλήρωση για τη β' φάση του κυπέλου που θα γίνει αύριο. Η κλήρωση είναι μια απλή κλήρωση όπως θα έλεγα, η δεύτερη φάση από αυτούς που περάσανε και θα γίνει αύριο το απόγευμα στα γραφεία της ΕΠΣ. Εγώ θα έλεγα να μην έρθουν και καλό θα είναι, γιατί ήδη και μια προηγούμενη κλήρωση που έχει γίνει για το κύπελλο Ελλάδος και συμμετείχαν γύρω στις 40 ομάδες από όλη την Ελλάδα, ήταν μόνο εγώ σαν πρόεδρος και οι υπάλληλοι δύο της Ομοσπονδίας. Έτσι και εδώ θα γίνει κλήρωση, θα γίνει σε δύο γκρουπ δυναμικότητος και η κληρωτήδα ό,τι βγάλει θα ανακοινωθεί. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία δεν εταιρεύουν για σήμερα 5η 22 Οκτωβρίου αλλά και αύριο Παρασκευή 23 του μηνός.
Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopina.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.